Καλησπέρα σας, κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα, τι μου κάνετε, είστε καλά? Πόσο άνετα έβγαλε το σημείο εχθές, ρε φίλε, με Τσιτσιπά και τα λοιπά? Εσύ, Γιώργο, όσο άνετα σέρβιρε ο τενίστας από την Δανία, ο Δανός Μάιχελ. Ο Δανός, τον οποίο τον ξεφώνησα και λέω, ποιος Δανός, και τον έκανε τον Τσιτσιπά. Γεια σας, καληνύχτα σας. Μετά τον Αλκαράζ, μάλλον θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τον Ρούνε, γιατί και οι δύο 19 χρόνια ήταν όταν άρχισαν να κάνουν την παρουσία τους. Ναι. Τώρα ο περσινός φιναλίστ, ο δικός μας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν τα κατάφερε ούτε όταν βρέθηκε με 2-1 πίσω στο σκορ, τώρα όταν έκανε το δικό του break και μείωσε σε 5-4 στο τέταρτο σετ, το έχασε με 6-4 και αποχαιρέτησε και αυτός το Ρολάν Γκαρός πάρα πολύ νωρίς, παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ βατό, όπως λένε στις πανελλήνιες εξετάσεις, δρόμο για να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δηλαδή δεν είχε κανένα από τα φαβορί στον δρόμο. Το είναι χαρακτηριστικό ότι στις 10 παρατέταρτο σήμερα έχουμε ματσάρα. Έτσι, Τζόκοβιτς Ναδάλ. Είναι ίσως το ζευγάρι που μου αρέσει πάντα να το παρακολουθώ. Ναι. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ένας από τους δύο λογικά θα φτάσει στον δρόμο και του Αλκαράθ, που φαντάζει ως το νούμερο 2 ή ως και το νούμερο 1 φαβορί για να κατακτήσει και το Ρολάν Γκαρός και να γράψει ιστορία. Ο δικός μας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μάλλον θα πρέπει να σκεφτεί το επόμενο του τουρνουά ή του χρόνου ξανά, τα μεγάλα τουρνουά που είναι πάντα κοντά στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Ναι, ναι, θέλει καλύτερη προετοιμασία. Θέλει καλύτερη προετοιμασία ο Στέφανος. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πάντως και επόμενους αθλητές που έρχονται από πίσω. Όπως ας πούμε πέρσι ασχοληθήκαμε με την πορεία της Τσάκαρη και του Τσιτσιπά. Είναι επόμενο να αλλάζουν και τα πρόσωπα και εγώ το χαίρομαι αυτό, είτε έχει να κάνει με ομάδες είτε έχει να κάνει με ατομικά αθλήματα, για να γνωρίζουμε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν αθλητές που είχαν πρότυπα και επισμόνουν από τις επιδόσεις και τις επιτυχίες άλλων. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλης είναι μια κατηγορία μόνοι τους, ξεκάθαρο αυτό, αλλά είναι καλό να εναλλάσσονται άλλα πρόσωπα είτε στην τετράδα είτε όταν βλέπουμε το Σβέρεφ, το Μετβέντεφ και άλλο στο τένις. Όχι ότι εγώ είμαι ειδικός στο τένις, απλά μου αρέσει σε έναν επιτρεπτό βαθμό. Ναι. Δεν μπορώ να το παίξω ότι είμαι φανατικός και αούα και άχ, καλέ, όπως λέει ο κουμπάρος μου. Έτσι προτιμώ σίγουρα τον μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο. Έτσι και στο τένις μου αρέσει, πούμε, να βλέπω αυτό το ζευγάρι που σου ανέφερα και λίγο νωρίς. Δηλαδή είμαι φαν του Τζόκοβιτς περισσότερο, αλλά και του Ναδάλ. Αυτοί οι δυο όταν παίζουν νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο από αυτή την άποψη. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πάντως, επειδή σε άκουγα νωρίτερα να κάνετε θέμα όσον αφορά το τιμή γενέση με την περίπτωση του Πανετολικού. Αν μου επιτρέπεις να δώσω ένα περαιτέρω στοιχείο, ότι στον Πανετολικό αισθάνονται την απόλυτη σιγουριά τη στιγμή αυτή, όπως από την πρώτη στιγμή, έτσι και από τώρα που κρατούσαν χαμηλούς τόνους, ακόμα και χθες που βγαίνοντας από την αίθουσα η νομική υπηρεσία της ομάδας του Αγρινίου πραγματικά πανηγύριζε από την εισήγηση της ερευνήτριας, έτσι, καθώς δεν ενέπλεξε κανέναν εμπλεκόμενο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και τι εννοώ αυτό? Ούτε κάποιον ποδοσφαιριστή, ούτε ούτε το διαιτητή, γιατί αυτή μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος, όπως λένε οι δικές μου πληροφορίες, μπορεί να χειραγωγηθούν για τη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος στην διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού, στην προκειμένη περίπτωση, αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο στον Πανετολικό περιμένουν όχι αύριο αλλά σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας τη θετική για αυτούς απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι τη στιγμή αυτή, αν είναι κάποιος ο οποίος ταλαιπωρείται για μία ακόμα φορά, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο και μόνο. Έτσι, και τίποτα παραπάνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή Διαιτολογίας προημερών δεν είχε καλέσει τους δύο άμεσα εμπλεκόμενους προς απολογία. Αν ισχύει αυτή η ενημέρωση που βγήκε προς τα έξω, που κατά βάση για να βγει προς τα έξω ισχύει, η ερευνήτρια δεν άλλαξε την εισήγησή της και έχω την αίσθηση ότι η τελική απόφαση που θα γίνει γνωστή μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή μέσα στο επόμενο τριήμερο, σε μεγάλο βαθμό θα διελευκάνει και την υπόσχεση στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ούτε ΚΑΣ που θα χρειαστεί, ούτε δευτεροβάθμια, ούτε τίποτα, και ότι θα πάμε απλά σε έναν ορισμό των δύο παιχνιδιών της Βέρειας, που είναι η μεγάλη χαμένη της υπόθεσης, γιατί η μεγάλη χαμένη της υπόθεσης είναι η Βέρεια. Ναι, ο Πανετολικός έτσι, ή θα μείνει ή θα πέσει, ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Ο πεσμένος Απόλλωνας Μήνης ή θα πέσει ή θα δώσει μπαράζ, και η Λαμία που είναι στον μπαράζ ή θα σωθεί ή θα παίξει στον μπαράζ. Αυτή η οποία δεν ξέρει με ποιον θα παίξει, γιατί όλοι οι άλλοι δύο ξέρουν ότι θα παίξουμε τη Βέρεια. Η Βέρεια τη στιγμή αυτή δεν ξέρει με ποιον από τους δύο θα παίξει. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη χαμένη. Φοβερό αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Πάρη, σε ευχαριστούμε. Ωραία, πολύ. Και το διατάφτα, περίμενε, ναι. Γιώργο, περίμενε. Συν 15,5 Λάρισα. Συν 15,5 Λάρισα. Συγγνώμη, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όπως το πάλεψε με το Μούντι που έβαζε καλάθι από τη σέντρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και χτες διασύρθηκε και διασύρθηκα ο Προμηθέας στην πρόβλεψή μου ότι θα βγάλει blackjack και θα αντέξει μέχρι τις 21. Συν 15,5 η ομάδα του Πόκη θα κάνει κόντρα στον Παναθηναϊκό, που δεν πείθει
στην διάρκεια των πλοίων, παρά το γεγονός ότι μου έδωσε την αίσθηση κόντρα στον Άρη ότι κάτι άρχισε να κινείται και να ξυπνάει εν όψη και των τελικών με τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ, κύριε Τσελεπίδη. Να είστε καλά. Αυτά από τον Μπάρι Τσελεπίδη.